αθλητές και αθλητές που συμμετέχετε στην γεωργική μου συναγόνες. Σήμερα, εδώ, στο στάδιο Ταγόρας, χτυπάει η καρδιά του Αγιομαλαγητικού Βασικού Αθλητισμού. Η ΚΟΣ υποδέχεται και διοργανώνει τους 27ους Αγιομαλαγητικούς Αγώνες Τύπου. Ένα αθλητικό δεσμό που συνεχίζει την δημιουργική του πορεία και διαδρομή. Ο Δήμος της ΚΟ καλωσορίζει τις αθλήτριες και τους αθλητές, τους προπονητές και τους αθλητικούς παράγοντες στο νησί μας. Ένα νησί που θέλουμε να επανασυνδεθεί με τον αθλητισμό, να διεκδικήσει και πάλι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Στην εποχή της πολυεπίπεδης οικονομικής και όχι μόνο κρίσης, κάποιοι θεωρούν τον αθλητισμό ως πολυτέλεια. Δεν είναι όμως έτσι. Η δύναμη του αθλητισμού είναι το μήνυμα που περιέχει. Είναι η διαρκής και συνεπής προσπάθεια να ξεπερνάς τα όρια σου, να βελτιώνεις τις επιδόσεις σου. Είναι η σωματική και πνευματική υγεία, η ασπίδα απέναντι στις εξαρτήσεις. Είναι η διάκριση που προκύπτει μέσα από τη σκληρή δουλειά. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να κυριαρχήσει και στην τοπική μας κοινωνία. Να γίνει στάση και τρόπο ζωής. Οι 27ου Αγιομαλαγητικοί Αγώνες Τύπου είναι για μας μια νέα αφετηρία. Ο Δήμος ΚΟ δεν στοχεύει μόνο στην προσέλκυση και φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Στοχεύει και στη βελτίωση των υποδομών, στη διασύνδεση του αθλητισμού με τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτών των αγώνων. Τον ΣΕΓΑΣ, την Περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, αλλά και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που ξεκίνησε την προσπάθεια. Η ΚΟΣ αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι ξέρει να διοργανώνει μεγάλους αγώνες. Σας καλώ να κυριολογήσουμε σε λίγο την προσπάθεια των αθλητών. Να στηρίξουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν τα σωματεία και οι άνθρωποι του Τύπου του Αιγαίου. Ξέρω ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται κάτω από αντίξωες συνθήκες. Τόσο για τους ίδιους, όσο και τους αθλητές. Και αυτό μεγιστοποιεί το ρόλο και την προσφορά τους. Υποχρεώνει ταυτόχρονα την πολιτεία να παραμερίσει λογικές που θεωρούν ως πολυτέλεια τις δαπάνες για τον αθλητισμό. Την υποχρεώνουν να στρέψει το βλέμμα της εδώ, στο Αιγαίο, που συντελούνται πολλά μικρά και μεγάλα αθλητικά θαύματα με λιγοστά μέσα και ελάχιστους πόρους. Καλή δύναμη στους αθλητές, καλή επιτυχία σε όλους.